Είμαστε εδώ μπροστά στο μνημείο της γενοκτονίας του Συλλόγου Ποντίων Ακρίτε Φιλαδέλφειας. Σήμερα μαζί μου έχω δύο εξαίρετους καλλιτέχνες από Ελλάδα, τον Μιχάλη τον Γκαλιοτζίδη και τον Τριαντάφυλλο τον Μπουρσανίδη, που τους καλέσαμε για την τρίτη προσπάθεια που κάνουμε, να κάνουμε το χορό για την Παναγία Σουμελά. Προσπαθούμε να σώσουμε το μοναστήρι, το Ιερό Ίδρυμα, και κάνουμε τον χορό αυτό για να ενισχύσουμε την εκκλησία μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα παιδιά και τα δύο ήρθαν αφιλοκερδώς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, και εμείς θα είμαστε κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω εγώ από καρδιάς όλους τους υπεύθυνους, όλους τους παράγοντες και το, φυσικά το Σωματείο, η Ακρίτης Φιλαδέλφειας, για την τιμή που μας κάνανε να βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον φίλο μου τον Τριαντάφυλλο για αυτήν την ιερή πραγματικά προσπάθειά σας. Χαρά μας μεγάλη και ευχαρίστησή μας να προσπαθήσουμε και εμείς με τον τρόπο το δικό μας να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Εκείνο που θέλω να τονίσω, αγαπητή Έφη, είναι ότι ο πολιτισμός μας είναι το τεράστιο ατού, όπλο μας, το οποίο μας διατήρησε και θα μας διατηρήσει και στο μέλλον. Έτσι. Οφείλουμε κατ' ηθική υποχρέωση όλοι να στηρίξουμε τον πολιτισμό μας, το μοναδικό απροσπέλαστο τείχος σε αυτά που υποφέρει η Ελλάδα και γενικότερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εύχομαι από καρδιάς να σας δώσει ο Θεός δύναμη, κουράγιο, να συνεχίσετε να μεταλαμπαδεύσετε και στα παιδιά τα νέα αυτό το οποίο εσείς κάνετε, να υπάρχει συνέχεια, γιατί χωρίς τον ελληνισμό ο κόσμος είναι χωρίς φως. Για μένα ήταν πολύ δύσκολα. Πρώτη φορά έχω έρθει τόσο μακριά. Είχαν μπει και άλλες φορές, αλλά λόγω ότι ήταν το αεροπλάνο και η απόσταση και φοβόμουν. Πήρα την απόφαση όμως και ήρθα και δεν το μετανιώνω, γιατί ήρθαμε για ιερό σκοπό εδώ. Αλλά εδώ ο ελληνισμός, ο ξενιτεμένος, κρατάει τα έθιμα και τις αρχές μας, τις παραδόσεις μας πιο ταπεινά και αληθινά. Δεν αλλοιώθηκε. Και βλέπω εδώ τα έργα αυτά τα οποία έκανε ο ελληνισμός και μένω κατάπληκτος. Εγώ θέλω να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου εδώ εσείς μακριά από την Ελλάδα, που αγωνίζεστε αφιλοκερδώς, και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο της Φιλαδέλφειας για την υπέροχη διοργάνωση για αυτή τη βραδιά. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά είναι ένα ίδρυμα που εκπροσωπεί όλους τους πόντιους της Βορείου Αμερικής, και θέλουμε να είναι για όλους μας ο φάρος στον οποίο θα συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Tonight's event is a special fundraising event for Panagia Soumela, the place where we hope will be the center of all our events eventually, the place that will give us the opportunity to perpetuate our culture, our heritage, our music, our dances. I want you all to be strong supporters of every event that the Holy Institution Panagia Soumela holds. You've gotten off to a wonderful beginning. I want to send out my love to all of the youth that's been working so hard to get organized so far. We hope to see you all September 1st through the 4th. This is going to be our first big annual festival. It's going to be all-inclusive for all of the youth. You're going to participate in poetry, doing skits, all depicting Pondian life, even as far back as your grandparents and great-grandparents. We're going to have special musicians all the way from Greece. It's going to be one of the most wonderful events that we've had to date at Panagia Soumela, and we hope to continue this in perpetuity. And with your support, I'm sure we're going to be very successful. Just wanted to say Panagia Soumela is a very, very important facility for us. Just how in Greece, Panagia Soumela is the main focus for Pondians everywhere, Panagia Soumela here in North America is that for us. As youth, I feel like we want to make this facility our main headquarters, our main campsite, a place where we can just get together, camp out, have fun,
sing together, dance together, learn songs, create friendships and bonds that just last a lifetime. And the way we can do this is by supporting Panagia Soumela. And tonight here in Philly, that is exactly what is happening. And it is absolutely amazing. And I cannot wait for future events for this. Μέσω του Cosmos Philly, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτού του βίντεο, ευχαριστούμε και τον Σύλλογο και τους πρωτεργάτες για αυτή τη μεγάλη και σπουδαία πρωτοβουλία που πήρανε. Θα πρέπει να πω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απαραίτητες, γιατί οι πόροι του Ιερού Ιδρύματος είναι πολύ περιορισμένοι και για να διατηρηθεί αυτό το ιερό προσκύνημα, το λαϊκό προσκύνημα στο West Milford της Νέας Ιερσαίης, και να μπορούμε να λειτουργούμε και να προσφέρουμε ό,τι προσφέρουμε και να διατηρούμε κυρίως την πίστη μας, την παραδόση μας, χρειάζονται και τις εκδηλώσεις, γιατί αποτελούν πέρα από το οικονομικό όφελος και ένα κίνητρο και μια δικαίωση και φυσικά και ένα ηθικό έναυσμα, στο πω έτσι, για το Ιερό Ίδρυμα, για εμάς το Διοικητικό Συμβούλιο, για να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο που έχουμε αναλάβει. Οπότε πραγματικά ευχαριστούμε και πιστεύουμε να ακολουθήσουν άλλες παρόμοιες τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί το Ιερό Ίδρυμα τις χρειάζεται.